Φτάνουμε. Εντός μιας ώρας φτάνουμε στην Πάτρα. Μετά έχουμε ακόμα... Έχουμε δρόμο. Έχουμε δρόμο, εντάξει, όχι τόσο όσο φανταζόμαστε. Αλλά με καλή παρέα. Με καλή παρέα. Μας περιμένει κάτω ξεκούραστη. Κατεβήκαμε το λιμάνι, δεν θέλουν να μας αφήσουν να περάσουμε στην Ελλάδα επειδή έχει ιταλικές πινακίδες και θέλουν προσωρινές ελληνικές πινακίδες να βγάλει το αυτοκίνητο. Φτάσαμε Ελλάδα. Φτάσαμε Ελλάδα. Πατήσαμε Ελλάδα. Πατήσαμε Ελλάδα και με τα πόδια και με τα... Με τα... τη Τζούλια. Με τη Τζούλια, την Κουατριφόλιο. Μας σταμάτησαν κιόλας. Μας σταμάτησαν, ναι, με το που βγήκαμε από το πλοίο στην Πάτρα. Μας σταμάτησε μια ομάδα του Τελωνίου. Πού πάτε? Πού πάτε? Είστε Έλληνες επίκοοι. Έχει ιταλικές πινακίδες στο αυτοκίνητο. Για ποιο λόγο, τέλος πάντων, μετά από 5 λεπτά το καταφέραμε, το πήγαμε. Σύνολο, έχουμε κάνει 688 χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η μέση κατανάλωση είναι 9,5. Είναι ok για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, είναι εξαιρετική βέβαια. 510 άλλο, έτσι. 2,9 V6 B-Turbo. Το θέμα είναι ok για να λέμε και την πραγματική αλήθεια, είναι ότι ήμασταν κυρίως αυτοκινητόδρομο με cruise control στα 130-140. Είμαστε συνολικά 9 ώρες μέσα εδώ, σε αυτό το... Δεν μου φάνηκε καθόλου 9, δηλαδή όλο το ταξίδι, αν το πάρουμε, ήμασταν, κάναμε δηλαδή σχεδόν 700 χιλιόμετρα και δεν μου φάνηκε καθόλου ότι κουράστηκα, ότι είναι ένα κουραστικό αυτοκίνητο, ότι είναι ένα σκληρό αυτοκίνητο. Όχι. Είναι το αντίθετο. Θα έλεγα ότι παρότι το χαρακτήρα του είναι πάρα πολύ άνετο σε ό,τι αφορά την κίνηση αυτοκινητόδρομου. Ο ήχος παράγει ο κινητήρας είναι θεϊκός. Από τις 3 είχε ένα gap από τις 3.000 στροφές και κάτω, είναι λίγο νοθρό, αλλά μετά μέχρι τις 7.000 μετά τους δίνει και καταλαβαίνει. Είναι φανταστικό.